Τρίτων πρόσωπων της Αγίας Τριάδος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα σας υπενθυμίζω, αγαπητοί μου πατέρες, αδελφές και αδελφοί, το Βασιλεύ Ουράνιε, το δοξαστικόν της Πεντηκοστής. Ποιαν τονίζει κατεξοχήν ιδιότητα του Αγίου Πνεύματος, που δεν είναι η μοναδική βεβαίως. Την καθαρτική ιδιότητα. Το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτό που καθαρίζει όλον το σύμπαν, όλους τους ανθρώπους. Φτάνει να θέλουμε, ας είναι και λίγο. Μας καθαρίζει, λέει, από κάθε κυρίδα. Λέμε, Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ως εδώ είναι ομολογία πίστεως. Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Και μετά αρχίζει η προσευχή, η ηκεσία, η παράκληση, ελθέ, και σκήνωσον εν ημίν. Κατασκήνωσε, λέει, εν ημίν, μέσα μας. Εν ημίν σημαίνει μέσα μας. Και το δεύτερο, αφού κατασκηνώσει, τι να κάνει μέσα μας. Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Και το τρίτο ύστερα, και σώσοντας ψυχάς ημών. Βλέπετε, αν έχουμε κάτι ανάγκη σήμερον εξαιρέτως, είναι το καθαριστήριον του Αγίου Πνεύματος. Τα άλλα όλα βλέπετε ότι πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα. Και μάλιστα η καθαριότητα του Αγίου Πνεύματος δεν είναι μόνον άξια για αυτήν τη ζωή που ζούμε, την προσωρινή, που μπορεί να αποδειχθεί πολύ προσωρινή για πολλούς από μας και πολύ σύντομη, αλλά η ενέργεια, η καθαριότητα του Αγίου Πνεύματος αντέχει στην αιωνιότητα. Σκεφτείτε δηλαδή από τώρα να γνωρίσουμε το Άγιο Πνεύμα, να φιλέψουμε με το Άγιο Πνεύμα, με το Θεό μας δηλαδή. Πόση αποτελεσματικότητα θα έχει αυτή η φιλία μέσα εις τους αιώνας των αιώνων. Εδώ κάνουμε ένα μάνα να γνωρίσουμε κανέναν επίσημον, για να βολευτούμε. Σκεφτείτε να γνωρίσουμε τον Θεό μας, να τον αγαπήσουμε. Πρώτα ξέρετε, αγαπάς τον Θεό και ύστερα τον γνωρίζεις.
Πρώτα λοιπόν να τον αγαπήσουμε τον Θεό μας, το Πνεύμα του Άγιο, τον Θεό Πατέρα, τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, το Σαρκοθέντα Λόγων, να αγαπήσουμε την Αγία Τριάδα. Βλέπετε, δεν μπορεί ο ψάλτης να προχωρήσει ούτε στη δοξολογία εάν προηγουμένως δεν πει το δοξαστικό. Και τι λέει σε κάθε δοξαστικό ο κάθε ψάλτης? Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Και το κενήν σε ποιον ανήκει? Κενήν και αΐ, στην Παναγία πάντοτε. Βλέπετε, όλη η πίστη μας μέσα στους ύμνους, μέσα στη λατρεία, μέσα στην ζωή της ζωής μας, της αιώνιας ζωής μας, όχι αυτή σε επαναλαμβάνω της προσωρινής. Τι να τα κάνω τα 70 και τα 80 χρόνια όταν χάσω την αιώνια χαρά, την αιώνια αναπόλαυση, την επικοινωνία, τη συνεχή με αυτόν που είναι πανταχού παρόν, το Άγιο Πνεύμα. Λένε οι Άγιοι, διέβαζα προψές τον Άγιον Νικόλαον τον Καβάσιλα, έναν Άγιον του 14ου αιώνα, και έλεγε, όταν λέμε ότι είναι πανταχού παρόν το Άγιο Πνεύμα, εάν σας πούν, λέει, ότι είναι κοντά στο στόμα, να τους πείτε είναι ψέμα, μέσα στο στόμα. Εάν σας πούν ότι είναι μπροστά από το μάτι σας, να τους πείτε ψέματα, είναι και πίσω από το μάτι μου το Πνεύμα του Άγιο. Εάν σας πούν ότι είναι δίπλα-δίπλα με το διάκον, μας ενώνει το Άγιο Πνεύμα. Πάλι ψέματα είναι. Είναι πολύ πιο κοντά μας αυτή τη στιγμή το Άγιο Πνεύμα. Είναι μέσα μας. Είναι γύρω μας. Είναι πίσω μας. Είναι μπροστά μας. Είναι πανταχού παρόν. Ακόμα και εκεί που είναι ο Σατανάς, υπάρχει Άγιο Πνεύμα. Αλλά επειδή δεν το αγαπά, δεν το θέλει, δαιμονίζεται. Καταλάβατε γιατί δαιμονίζεται ο διάολος? Γιατί έχει μια αγάπη που τον τυλίει, που λέγεται Άγιο Πνεύμα, και δεν την αντέχει. Σκεφτείτε να σας αγκαλιάζει ένας που τον μισάτε. Πώς θα νιώθετε? Πώς θα νιώθετε? Έτσι νιώθει ο διάολος. Διότι τον αγκαλιάζει, τον διαπερνά το Άγιο Πνεύμα και δαιμονίζεται. Εμείς όμως είμεθα εικόνα του Θεού, του ζώντος. Μας καλεί να του μοιάσουμε, κατ' εικόναν και ομοίωση να γίνομε. Εάν δεν έρθει πρώτα το Άγιο Πνεύμα να μας καθαρίσει, και όχι μια φορά, συνεχώς, μέχρι να πεθάνουμε, το καθαριστήριο του Αγίου Πνεύματος χρειάζεται. Απλά εμείς να έχουμε γρήγορο νου, να είμαστε προσεκτικοί. Μόλις δούμε οποιοδήποτε λογισμό, οποιαδήποτε επιθυμία μπουλερώνει την καρδιά μας, να επιστρατεύσουμε αμέσως το Άγιο Πνεύμα, το συνέτερό μας, το βοηθό μας. Εχθές, όπως ξέρετε, πηγαίνω στο μοναστήρι που ήμουν, στον Άγιο Γεώργιο στο Μαυροβούνι. Εκάμαμε μία πανομοιότυπη λειτουργία σαν τη σημερινή, έτσι μεγαλόπρεπη δοξαστική. Χαρήκαμε, χάρηκε ο γέροντάς μας, ο ενασθενία ευρισκόμενος πατέρας Σιμεών, που στέλνει σε όλους τις ευχές του. Δεν μπορούσε σήμερα να είναι εδώ μαζί μας. Είχε άλλη υποχρέωση σε μια χειροτονία ενός πνευματικού του τέκνου. Εφάγαμε ωραία μελιτζάνες, ξεκουράστηκα και η ώρα 6:30 με το θηρίον εδώ το διάκο,
και τον μελλοντικό μας διάκον τον Γεώργιο, ξεκινήσαμε να έρθουμε προς τα μέρη του Αγίου Νικολάου ορούντας. Περάσαμε από ένα δρόμο όπου κάποτε ένας μου είπε ότι ξέρεις στην τάδε μάντρα Βοσκών, έχει μάντρες εκεί η περιοχή, είδα δύο που κάμνα μια αμαρτία. Μου το είπε όταν ήμουν ιερομόναχος. Δεν το άκουσα έτσι σαν άκουσμα, όσα δεν ακούμε κι εμείς. Όμως, για να με δοκιμάσει ο πειρασμός, εάν είμαι σε εγρήγορση, αν έχω γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, όπως επερνούσαμε και είδα την μάντρα, ακούω μέσα μου, θυμήθεις τι σου είπεν εκείνος ο Βοσκός, τι είδεν εκεί μέσα που εκάμναν, μια νεσχρότητα. Και ξεκίνησε ο νους να κάνει φαντασία και συνδυασμό. Τότε εφώναξα το Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα Άγιον, Πνεύμα της αληθείας, καθάρισον με. Ξανά, Πνεύμα Άγιον, Πνεύμα της αληθείας, καθάρισον με. Θα το είπα 6-7 φορές. Και αμέσως σε καθάρισε η φαντασία μου. Ήταν πρόβλημα της φαντασίας εκείνη τη τώρα. Καταλάβατε. Αλλά υπήρχε ένα αποθηκευμένο μέσα μου ως μνήμη, ως άκουσμα. Ούτε καν είδα τίποτε. Μου είπαν. Αλλά βλέπετε πώς τα κρατά ο λερωμένος μας εαυτός αυτά τα πράγματα. Και πότε μου τα έφερε? Σε μια ώρα που ήμουν χαρούμενος. Ελειτουργήσα, εκοινώνησα, έφαγα τις μελιτζάνες, εκοιμήθηκα, εξύπνησα, εμπήκα στο αυτοκίνητο σαν δέσποτας και αμέσως η φαντασία που είναι μια από τις 5 δυνάμεις της ψυχής ενεργοποιήθηκε. Να δούμε τι είπε ο φύλακας μου άγγελος. Τώρα να δούμε νεόφυτε τι πανηγύρι να έκαμε. Ήταν μόνο με τους ωραίους ήχους που έκαναν οι διακόνοι σου και οι ψαλτάδες. Ή ξέρεις να καθαρίζεις την καρδιά σου από μνήμες, από φαντασίες, από επιθυμίες, από λογισμούς. Δόξα τω Θεώ, μόνοι μας δεν μπορούμε. Άνεφε μου λέει, ούδι να στε πει ούδε. Το Πνεύμα του Άγιον όμως, που το αγάπησα παιδιώθεν και οι Άγιοι γέροντές μας μας εβοήθησαν ακόμα να το αγαπήσουμε περισσότερο και ύστερα να γνωρίσουμε τους τρόπους με τους οποίους έρχεται, όχι έρχεται, λάθος, δεν είναι έξω από μας, είπαμε, μέσα μας. Η λέξη είναι πώς ενεργοποιείται, πώς σταρτάρει, κλείτο, κατάλαβες. Πώς ξεκινά η μηχανή και δουλεύει του Αγίου Πνεύματος. Μόλις το καλέσεις. Είναι τόσο κοντά μας, όσο περισσότερο και από το αίμα μας. Γι' αυτό, να παρακαλώ την αγάπη σας, έτσι να εργάζεστε κι εσείς. Τώρα εγώ έκανα μια εξομολόγηση. Όταν εσείς βλέπετε οτιδήποτε που ταράσει την καρδιά σας, μπορεί να είναι ένας θυμός, μπορεί να είναι μια ζήλια, μπορεί να δείτε έναν που κάποτε είπε μια πικρή κουβέντα για σας, αμέσως μην αφήσετε τον λογισμό να κάνει ρίζες. Μετά θα δυναμώσει και θα δυσκολευτείτε. Αμέσως, με γρήγορο νουν, Πνεύμα Άγιον, Πνεύμα της αληθείας, καθάρισόμε. Και συνιστώ
να βρίσκετε λίγο χρόνο καθημερινά και να λέτε μερικές φορές το Βασιλεύ Ουράνιε. Έτσι αργά αργά, ωραία, όπως έλεγε και ο Άγιος Ευμένιος, ωραία, ωραία, ωραία. Και κάθε λέξη να μπαίνει μέσα σας. Έτσι μόλις το καλέσετε, θα είναι γραμμένο σωτήρι μου πάνω στη μνήμη του κινητού σου. Και αμέσως θα ενεργοποιείται και θα καθαρίσει. Έτσι. Ο Δαβίδ, που πολύ τον αγαπούμε, που έγραψε το ψαλτήρι, λέει κάπου, νομίζω αδερφές, εις τον 26ο ψαλμόν. Εκ των κρυφίων μου καθάρισόν. Εκ των κρυφίων μου καθάρισόν. Βλέπετε, ο Δαβίδ έζησε 1000 χρόνια πριν τον Χριστό και είχε έγνοια, και ήταν της Παλαιάς Διαθήκης, και είχε έγνοια πώς να καθαρίσει τον εαυτόν του που τα κρυφά πάθη. Που τα κρυφά, τα φανερά, τα βρίσκουμε εύκολα. Τα βλέπουμε μπροστά μας. Αλλά έχουμε κρυφά, έχουμε παλαιά που δεν τα ξομολογηθήκαμε. Που δεν μετανιώσαμε για αυτά. Και όποτε έρθουν στη μνήμη μας, είναι η ευκαιρία της ζωής μας. Για να μετανιώσουμε. Για να τα σβήσουμε. Αν δεν έκαμε χτες αυτήν την δουλειά να είναι αναγνώστα, ξέρεις τι θα γινόταν. Θα έβρισκα μπροστά μου αυτήν την αισχρή φαντασία με τα θάνατο. Θα μου το εφώναζαν οι δαίμονες. Ακούς, θυμάσαι να μου λένε ψευτό νεόφυτε που επέστρεψες από το Μαυροβούνι και σου φέραμε αυτήν την φαντασία την παλαιά και δεν αγωνίστηκες και δεν την έδιωξες και συνεργάστηκες μαζί τους. Τίποτα δεν σβήνει. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί. Γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο ο Χριστός. Άνευ εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν κάνετε τίποτε. Τώρα, εάν δεν κάνετε αυτήν τη δουλειά του καθαρισμού, της κάθαρσης, όπως λένε οι Άγιοι, θα έρθει στην καρδία σας πρώτα μια καταστασία, μετά μια αγωνία, μετά φόβος, πολύς φόβος. Βλέπετε τι γίνεται τα τελευταία χρόνια με το φόβο, πόσον τον εκμεταλλεύονται. Και μετά από το φόβο, εάν δεν κατορθώσουμε να τον ιδιώξουμε, θα έρθει ο πανικός, ο τρόμος και μια χαοτική κατάσταση μέσα μας. Και άκρη δεν θα βρίσκουμε. Και άλλοι θα μας φταίνε και το πρόβλημα θα είμαστε εμείς. Γι' αυτό παρακαλώ συνεχώς να μιλάτε με το Άγιο Πνεύμα. Να λέτε το Βασιλεύ Ουράνιε. Μερικές φορές κάθε μέρα. Αργά και όμορφα και ταπεινά να το λέτε. Να τα ακούει και λίγο το φτύ. Αγιάζονται έτσι και οι αισθήσεις του σώματος. Και όταν έρθει οτιδήποτε από το παρελθόν ή από το παρόν επίσης, που σας ταράξει, που σας δημιουργήσει πρόβλημα, είτε λογισμών, είτε επιθυμιών, είτε θυμού, αμέσως να επικαλείστε το Άγιο Πνεύμα. Και αυτόν θα καθαρίσει. Θα αγιάζει και έτσι όταν θα πάει η ψυχή μας ενώπιον του Κυρίου μας θα έχει καλήν απολογία επί του φοβερού βήματος. Να σας παρακαλέσω να σηκωθείτε τώρα. Θα διαβάσω μία ευχή σύντομη εις το Άγιο Πνεύμα και θα ακολουθήσει αμέσως η λιτανία και θα έρθετε όλοι εδώ μέσα στον ναό ένας-ένας με τη σειρά να κάνουμε την απόλυση και να πάρετε και αντίδωρο. Εγώ θα είμαι εδώ να σας δίνω αντίδωρο μέχρι και τον τελευταίο.
του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Δέσποτα Κύριε ακατάληψε το Πανάγιον και Παντοδύναμον και Ζώπιο Πνεύμα, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και εν το Υιό αναπαυόμενον, το νοητόν και άλυχτον και υπερέννοια φως, η ασύγκριτος και ζώος αδύναμης, το διαλύον όρη, το ταμιόν ταπιούν, το την χτίσιν τηρούν αδιάπτωτον, το δημιουργήσαν τους ουρανίους διακόσμους, το παρέχον αυτής κατ' εξουσία να ή απολάβην της αγιαστικής επιπνίας σου. Εξού διαιρέθη η συμφωνία των γλωσσών, εξού πάσα η χτίσης καινουργείται παλινδρομούσα εις το πρώτον. Εξού πάσα ψυχίζονται και καθάρση ψούται και σου πανζών εψυχούται. Το κινούν τη χτίσιν άμα και δυναμούν, το πάντα περιέχον και πάση παρών, το πάση της αξής, κατά το μέτρον της αρετής παρέχον την αγιότητα. Η υπερθαύμαστος δόξα, η ανεκλάλητος χαρά, η υπερνούν αγαλίασης, ο της αιωνίου ζωής ακατανόητος θησαυρός, η της χάριτος άβυσσος, το φωτίζον τας διανοίας ημών προς κατανόησιν το θαυμασίο σου, το πάντα πληρούν και ου πληρούμενον, το πάντον τας παρακλήσεις δεχόμενον, το πάντα συνέχων σοφίζων, σαφινίζων, αποκαλύπτων εις έμφασιν του ομοουσίου, το χειραγωγία το νό προς θεωρίαν των αοράτων δια των θείων γραφών παρεχόμενων, το ενεργούν τα πάντα εν βάση συμφερόντος κατά το εκάστου μέτρον πρακτικίστε και θεωρητικής, το ατέκμαρτον ύψος και βάθος υφούν το παν φέρετε, το χειραγωγούν εις τους ουρανούς, το αγιάζον, το φωτίζον, το καθαρίζον, το αναχτίζον, παροργιζόμενον αφημόνα ή και πειραζόμενον και παροξινόμενον. Αυτός σου παράκλητε αγαθέ, μη εγκαταλείπεις με τον καθεκάστην σύ αμαρτάνοντα και παροργίζοντα. Μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Δέομαι της εις αγαθότητος δέσποτα, δώσ' χάρη συνέσεως τη εμή αθλειότητη, του διανοήσθε και πράττυντα σα ευάρεστα καμή συμφέροντα. Ενίσχυσό με, προς το μη συναρπάζεσθε και συναπάγεσθε της ματέης. Χάρισέ μη το ακενοδόξος ταπεινούσθε, το συμπάσχην της πάσχουσι, το υπομένην τους πειρασμούς και το ανυποκρίτος και ακαταγνώστος εργάζεσθε τα σα θελήματα. Ναι δέσποτα των απάντων υπηράγαθε, λύτρωσέ με από τον αμαρτιό μου και τον επερχομένο μη πειρασμόν. Ρίσε τη ψυχή μου εν χειρός υπερηφάνων, ό,τι επισήπε έπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά το πτερίγος σου ελπιώ. Κύριε, ενώπιος σου ημί, πίσον το μέγα ελαιός σου επεμέ και πάρεσον την πτωχία μου υπέρ εμού, πολεμούν της εχθρής μου, ότι ουκ είδα την κατ' εμού πολυμήχανον κακίαν αυτών. Σύ δε μόνος γινώσκεις και προβλέπεις τα πάντα, σον εστί το λυτρώσαστε με Κύριε, δώσ' μη το λοιπόν της ζωής μου. Εκτελέσε βίον ακατάγνωστον και άμεμπτον, όπως εύρω χάριν ενώπιον σου και σώσω με εις την επουράνιος σου μακαριότηταν, δια μόνην την υπερβάλλουσαν σου αγαθότηταν και την άφατος σου εσπλαθνία. Ό,τι εν σύ και παρά σου εστί το ζήν με, το είναι, το γινώσκην πανόημαν Χριστόν, και εσύ την δόξαν αναξής χείλεση και ένεση και ευχαριστία,
προς δε και προς κίνησιν αναπέμπω αμαρτωλός εγώ και ανάξιος δούλος σου, συν το ανάρχο προβολή σου πατρί, και το μοουσίο και συφύ αυτό ιό, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.